Ήρθε κυρίες και κύριοι, ήρθε κατευθείαν από τον gaming κόσμο, από ό,τι φαίνεται για να μείνει δυστυχώς ή ευτυχώς και στον κινηματογράφο. Και μιλάω για τη μάστιγα που ονομάζεται Mascot Horror. Τώρα κάποιοι είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάω, θα καταλάβετε όμως στη συνέχεια του βίντεο τι λέω. Σήμερα λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την νέα video game movie FNAF που έχει διχάσει ή όχι και τόσο όσο πιστεύουν κάποιοι το κοινό εκεί έξω. Πάρτε λοιπόν snacks, πάρτε αναψυκτικά και ένα taser στα χέρια σας να υπάρχει κοντά σας, ρε παιδί μου, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου πω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις και τα επόμενα βίντεο. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάει η διασκέδαση. Ναι, εντάξει, τρομακτικό ξεκίνημα, δεν λέω, αλλά... Αλλά εάν ρε παιδιά κάνει τόση ώρα να ξεβιδώσει τη μία βίδα, φανταστείτε πόση ώρα του πήρε να ξεβιδώσει και τις άλλες τρεις. Όχι να το σκοτώσουν, το προλάβουν και καφέ πίνουν να μαλάχει κακή. Α, μπράβο, πολύ ωραία το πάμε και κλειστοφοβική ατμόσφαιρα. Μπράβο, ναι, πάμε. Ρε παιδιά, να ορίστε. Δηλαδή, πάνω από μια καλή κουβεντούλα για μια horror ταινία. Ο Θεός να την κάνει, δηλαδή, τη συγκεκριμένη, αλλά τέλος πάντων, κατευθείαν θα κάνει κάτι ηλίθιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να είσαι νυχτοφύλακας, να σου πέφτει ο φακός και εσύ να τον αφήνεις και να φεύγεις. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη που θα το πω, ρε μάνα, αλλά επιβάλλεται να ψοφήσεις. Όπα, ναι, μπράβο ταινία, επέστρεψε στο καλό. Φοβερό χτίσιμο έντασης εδώ και αγωνίας με τη σκιά. Για πάμε. Α, μπράβο, ναι, μωρή ταινιάρα! Και τραγούδι του κακού αλλά Pushing Boots πριν μπει μέσα στη σκηνή και χαρακώσει μούρες. Αυτό είναι, μπράβο! Κομπλέ είσαι! Θεός χωρέστο τον νυχτοφύλακα, παιδιά! Αχ, μπράβο! Ε? Τι είναι, ρε? Αλλάξαμε ταινία. Τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε το σοκ ξαφνικά? Α, καλά, βίδα είναι αυτό, βίδα. Άστρε, φίλε, προσπαθείς καν, αφού με τις βίδες δεν το έχεις αργώσει, να κάνουμε, ατύχησες. Μάλιστα, ναι. Το μόνο που έμενε εδώ πέρα είναι να πεταχτεί από καμιά γωνία ο Τόμπιν Μπέλ και να φωνάξει Game Over για να κλείσει την πόρτα και να είναι 100% σο. Game Over. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ταινία μικρού μήκους Five Nights at Freddy's slash show. Πώς σας φάνηκε? Δεν κάνω πλάκα. Αυτή είναι η κανονική FNAF ταινία. Οτιδήποτε δείτε από εδώ και πέρα είναι κάτι σαν FNAF ταινία. Είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ορίστε, με το καλημέρα δείτε ή μάλλον ακούστε πρώτα. Εδώ, ας πούμε, ακούμε ξεκάθαρα μια κακή απομίμηση του soundtrack της σειράς Stranger Things. Μπάτσα! Ωραίο easter egg με το ρολογάκι να δείχνει 6 η ώρα, την ώρα δηλαδή που τελειώνει και η νυχτερινή σου βάρδια στο παιχνίδι. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, για όποιον ζει κάτω από πέτρα και δεν το γνωρίζει, αυτή η ταινία βασίζεται στα πολύ επιτυχημένα video games FNAF, αλλά και στα επίσης πολύ επιτυχημένα βιβλία. Νουβέλες. Πείτε το όπως θέλετε. Και αναφέρω και τα δύο παιδιά γιατί μισή λένε ότι είναι βασισμένη ταινία στα παιχνίδια και άλλη μισή λένε ότι είναι βασισμένη στα βιβλία. Δεν βγάζει άκρη, κυρίως γιατί δεν θέλει η ίδια ταινία να βγάλει άκρη. Πάντως, αν θέλεις να δεις την κανονική FNAF ιστορία, μπορείς να πατήσεις κάπου εδώ πάνω για να δεις το βίντεο που είχε βγει πριν λίγες εβδομάδες. Μετά όμως αυτά, άνοιξε το σε ένα άλλο παράθυρο και περίμενε τώρα εδώ μαζί μου. Abs, you ready? Abs. Αχ, ήρθε η ώρα όμως, παιδιά, να σας πω και τα καλά που έχει αυτή η ταινία, γιατί έχει και από αυτά. Όταν σηκώνεται ο Μάικ, λοιπόν, ο πρωταγωνιστής μας, η ταινία σου οπτικοποιεί την πληροφορία. Σου δείχνει πως παίρνει χάπια, πως κάτι ακούει την ώρα που κοιμάται, αλλά και πως έχει και μια φύσα κολλημένη στο ταβάνι που λέει Νεμπράσκα, λογικά για να την κοιτάει κάθε βράδυ. Πριν πες για ύπνο. Και έχει πολλά τέτοια ακόμη όμορφα πραγματάκια, ωραίες λεπτομεριούλες μέσα η ταινία. Θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Αλλού στραβώσε το πράγμα. Προχωράμε.
Come on, I know you're in there, let's go. Όπα, ο Μάικ ξηγέται, παιδιά, και κάλτσα με air condition, την είδατε. Αυτό είναι άλλο ένα οπτικών exposition εδώ πέρα. Σου λέει εδώ πέρα η ταινία, ή μάλλον σου ψιθυρίζει στο αυτή, απ' έξω, πως δεν τα πάει και πολύ καλά οικονομικά ο πρωταγωνιστής μας. Αν και εμείς οι άνδρες, δηλαδή, πολλές φορές φοράμε και σκισμένη κάλτσα από άποψη, αλλά okay. Όταν λέω από άποψη, εννοώ από βαρεμάρα. And though the dreamer remains asleep, he walks through memory as if experiencing it for the first time. Αχ, να τα μας. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε λίγα παραπάνω πραγματάκια για αυτό το Dream Theory. No longer a passenger, but an active participant. Ολόκληρη η ταινία FNAF, κυρίες και κύριοι, στηρίζεται πάνω σε αυτήν την θεωρία. Και ρωτάω εγώ τώρα, αυτή η θεωρία είναι legit, είναι υπαρκτή, δηλαδή στηρίζεται κάπου? Δεν λέω εάν ισχύει ή όχι, λέω εάν στηρίζεται κάπου, ρε παιδί μου. Και θα απαντήσω εγώ ο ίδιος, γιατί μπορώ. Γιατί το έψαξα για εσάς πριν από εσάς. Και η απάντηση είναι, κυρίες και κύριοι, όχι. Όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα καμία παραπλήσια θεωρία. Και όταν το πήγα το πράγμα ακόμη πιο βαθιά, μπας και βρω κάτι, ανακάλυψα ακριβώς το αντίθετο. Θα επιστρέψουμε όμως σε αυτό στην συνέχεια αυτού του βίντεο. We got this new flavor. Rainbow explosion. Τι κάνει, τι έπαθε, πρώτη φορά βλέπει μπαμπά να τραβάει παιδάκι για να μην πάρει παγωτό γιατί δεν του έχει μείνει ούτε ευρώ στην τσέπη. Συγγνώμη, από πότε οι securitάδες στα μολ βουτάνε κόσμο και τον σπάνε στο ξύλο? Και πάει στο διάλογο, πες ότι το έχουν, που δεν το έχουν δηλαδή το δικαίωμα. Μήπως, ρε Μάικ, να έκανες μία ερώτηση πρώτα? Σταμάτων τον άνθρωπο, ρώτα τον. Είναι το παιδί σου, ρε μάνα, αυτό? Δεν είναι? Άμα σου πει ναι, να του ζητήσει ένα αποδεικτικό, κάτι, δεν ξέρω τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, μπουκέτα με το καλημέρα δεν νομίζω να ρίχνουν. Άντε! Έμεινε ανεργός! Το διώξαν αυτό το κελιπούρι από το μολ! Μα γιατί! Πάντως, ο Μάικ θα ήταν ό,τι πρέπει για πορτιέρι σε κλαμπ, παιδιά. Μάικ, να σε κανονίσω, αδερφέ! Δεν είναι τίποτα, ένα τηλεφωνάκι θα κάνω. I can't do nights. Α, εντάξει, okay. Εγώ μια πρόταση έκανα. Θα ήσουν και ιδανικός, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν θα έχει και γονείς με παιδάκια εκεί για να μπερδευτείς. Δεν ξέρω αν το προσέξατε όμως, μέσα σε όλο το χαβαλέ, σε αυτό το στιγμιότυπο, η ταινία μας ενημέρωσε κιόλας για το πού τοποθετείται χρονολογικά. Στο 2000. Και όχι στα 90s που τοποθετείται το πρώτο FNAF παιχνίδι. What is your deal, Mike? Ο Σάγκη! Τι έγινε, ρε μαν! Άφησες τον Σκούπι του για τα animatronics! What are you, some kind of head case? Όπα, σβήσε λίγο, φίλε. Δηλαδή, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Στίβ μου, επειδή πλάκωσε στα μπουκέτα το παλικάρι έναν πατέρα μπροστά στο παιδί του? Λάθη γίνονται, μην το κάνουμε και θέμα τώρα! That was a mistake. Και να σας πω και κάτι. Δείτε τη θετική πλευρά του πράγματος. Θα ξαναζητήσει τώρα παγωτό ο μικρός από τον πατέρα του. Αποκλείεται. Και καλό τους έκανε, μη σας πω. I am just trying to figure out who you are, Mr. Michaels. Αυτός, κυρίες και κύριοι, που κόλλησε μόλις είδε το επίθετο του Μάικλ είναι ο Steve Ράγκλαν, όπως λέει η ταμπέλα προς το γραφείο. Ένας, από ό,τι φαίνεται, σύμβουλος εργασίας, και κόλλησε μόλις είδε το επίθετο του Μάικ, παιδιά, γιατί από κάπου τον ξέρει. Και όχι μόνο κόλλησε. I have a job for you. Okay, what is it? It's a security gig. Εντάξει, ασφάλεια δεν το λες, πιο πολύ σε ανασφάλεια ταιριάζει, αλλά εντάξει. Πρόσεχε, Στίβ, τι θα προτείνεις, γιατί το παιδί είναι και επιλεκτικό, έτσι. Τέτοιο κελεπούρι είναι φυσικό. And you only have to worry about one thing, keeping people out and keep the place tidy. That's two things. Αδερφέ, δεν το πας καθόλου καλά. Πού να μιλούσες και με Έλληνα επιχειρηματία δηλαδή για δουλειά? Εκεί δηλαδή τι θα κάνεις? Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Δουλίτσα όμως ό,τι θέλεις, έτσι. Ναι, άμα μπορεί να γίνει κάτι. Πώς δεν μπορεί, όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να θέλουμε. Ναι, θέλω, είμαι πρόθυμος γενικά. Πολύ ωραία, τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, τέτοια θέλω να μου λες, τρελαίνομαι. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Έχεις, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, 12 χρόνια προϋπηρεσία, πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, μιλάς αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, αδερφέ. Τι είναι ότι δύσκολα τα πράγματα? Δεν βλέπω, ρε παιδάκι μου, να υπάρχουν αρκετές δουλειές για σένα εδώ πέρα. Μα έχω τόση μεγάλη εμπειρία. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να σου δώσουμε και πολλά λεφτά. Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, επειδή έχω ανάγκη τη δουλειά, έχω μια αδερφούρα από τη Σιδηρό μόνος μου, κρύψτε κάτι να πέσει το εισόδημα. Πολύ ωραία. Τώρα τα λες ωραία. Άκου να δεις τώρα. Με 550 το μήνα είσαι καλά? 550? Μα είναι πολύ λίγα, δεν φτάνουν ούτε για ένα άτομο αυτά. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παλικάρι μου. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος! Όχι, περιμένετε κατευθείαν επόμενος. 550 από ολότελα. Και τι δουλειά είναι αυτή? Α, πολύ εύκολη. Λοιπόν, δουλειά γραφείου μου ζήτησες, έτσι? Ναι. Μην μου πείτε ότι έχετε κάτι τέτοιο διαθέσιμο. Φυσικά και έχουμε. Τι, μπρίκια κολλάμε εδώ πέρα. Δουλειά γραφείου ζήτησες, δουλειά γραφείου θα πάρεις. Λοιπόν, θα πας security σε μια κλειστή πιτσαρία. Τι security, δουλειά γραφείου δεν μου είπατε? Ναι.
Σε γραφείο θα κάθεσαι και θα κοιτάς κάμερες. Ρε άνθρωπο, τώρα με κοροϊδεύεις. Α, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αγαπητέ. Άμα δεν σας αρέσει, μη ζορίζεστε. Λοιπόν, τασία επόμενος! Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, μη φωνάζεις. Την έχω ανάγκη σου, λέω τη δουλειά. Μάλιστα. Άρα, να σου πω και τα υπόλοιπα. Τι, έχει και υπόλοιπα. Ε, φυσικά, μιλάμε τώρα για υπεύθυνη δουλειά. Με προσέχεις. Σε προσέχω. Θα προσέχεις κάτι οι κάμερες λοιπόν και θα καθαρίζεις και την πιτσαρία όποτε χρειάζεται. Να την καθαρίζω, αφού μου πω στην κλειστή η πιτσαρία. Όχι, όχι, θα ανοίξει σιγά σιγά. Τώρα που σε βρήκαμε, θα ανοίξει. Λοιπόν, από μαγειρική τι ξέρουμε. Κάτι καταφέρνω, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Καμιά πίτσα, ξέρουμε να φτιάχνουμε. Ναι, έχω φτιάξει μια-δύο φορές. Ωραία, μιλάμε τώρα ότι είσαι ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Καλά, δε φίλε, κάτσε λίγο. Αν κατάλαβα καλά, θα είμαι security, καθαρίστρα και μαγείρας. Κάπως έτσι, αλλά μην αγχώνεσαι. Πιο πολύ θα κάθεσαι παρά να δουλεύεις. Δεν θα έχει και πολλή δουλειά. Δηλαδή, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι για το πώς θα πηγαίνεις παραγγελίες στον κόσμο. Καλά, αλλά... Να πηγαίνω τις παραγγελίες στη τραπέζια. Αυτό θα το κάνω σερβιτόρος. Ναι. Εσύ δηλαδή. Μα είναι πολλά όλα αυτά. Ναι, το ξέρω. Έχεις δίκιο. Τασία! Όχι, όχι, όχι. Χαμώ την Τασία. Τι να κάνω, θα την πάρω δουλειά και θα μπω και ένα τραγούδι. Τέλεια. Κάνα από πάκι θα λες. Καμιά Ζωσεφίν, καμιά Φουρέιρα, άντε και κάνα Οικονομόπουλο. Τα χαρούμενά του, έτσι, όχι τα πολύ λαϊκά. Κάτσε. Τι είναι σε τραγουδάω κιόλα. Αφού θα πηγαίνεις παραγγελίες, λέγε και καμιά κομματάρα έτσι να γουστάρω πελάτη. Τώρα κι αυτό σε πείραξε. Κι αυτό, αφού σε βλέπω, μη σε γλεντζές. Τέλος πάντων, νιώθω ότι με ρίχνετε, αλλά. Α, όχι αλλά, όχι αλλά. Δεν θέλω να μου νιώθεις έτσι. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να είσαι κομπλέ. Τασία! Όχι, όχι, σου λέω ρε άνθρωπε με την Τασία. Ας είναι για τις 550 ευρώ. Πολύ ωραία, κάτσε μια να το γράψω. 550 ευρώ 7ήμερο 16ωρο. Τι? Άκουσα καλά, 7ήμερο 16ωρο. Μάλιστα. Τι σου φαίνεται περίεργο. Μήπως τόσες πολλές ώρες, είναι δυνατόν. Πότε ξεκουράζομαι, πότε βλέπω την αδελφούλα μου. Συγγνώμη κύριε, τι περιμένατε. Σας είπα ότι θα δουλεύετε μάγειρα, σερβιτόρο, τραγουδιστή και νυχτοφύλακα. Γίνεται όλες αυτές τις δουλειές, θα τις προλάβει το 8ωρο. Νυχτοφύλακα. Ναι, νυχτοφύλακα. Συγγνώμη, δεν μου το είπατε αυτό. Άντε πάλι τώρα, αρχίσαμε τα δε μου το είπατε. Γιατί σας είπα κύριε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν θέλω να πιέζεστε. Τασιά, φέρτε τον επόμενο. Σταμάτα. Στο διάλογο μου τελεύει τον κόσμο. Λοιπόν, 7ήμερο 16ωρο 550 ευρώ. Έκλεισε. Έκλεισε λοιπόν. Λοιπόν, για βάλε μια απογραφή εδώ πέρα. Τέλεια, μιλάμε, κάνατε την καλύτερη επιλογή, έτσι. Λοιπόν, θα το στείλω και στο λογιστή μου τις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο για να μου υπολογίσει τις κρατικές κρατήσεις για να σας πω και το τελικό ποσό. Κρατήσεις, 550 ευρώ δεν είπαμε. Μικτά, όχι καθαρά. Τα καθαρά είναι περίπου στα 290 ευρώ το μήνα, αν βάλεις τα δώρα μέσα. Βρε, ας το διάλο από εδώ, καραγκιόζι, καραγκιόζι. Όχι, κάτσε τώρα, κάτσε, μην ευρειάζεις ρε παιδί μου, περίμενε, θα παίρνεις και κουπόνια, βρε, χαζέ. Ξέρεγα, κάτι αχάριστο που υπάρχουνε. Γι' αυτό αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά, να πούμε, γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος τεμπέληδες, δηλαδή... Πού να, του έλεγα και ότι η πιτσαρία μέσα έχει κάτι animatronics που χρειάζεται επισκευή. Τι θα μου έλεγε, πάρε εμάς τώρα. Και αυτός θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται. Σιγά τις δουλειές που θα για να κάνει. Τασία! Ρε Τασία, άντε μια ώρα βρε κοπέλα μου. Άσε την μπουγάδα και να δουλέψουμε εδώ πέρα. Πού έχει γεμίσει ο κόσμος τεμπέληδες, ρε. Τελ. I can't do nights. That's such a shame. Yeah, thank you. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η καλύτερη ιδέα που σκέφτηκαν οι σεναριογράφοι για να το παίξει δύσκολος ο πρωταγωνιστής στην βραδινή εργασία είναι γιατί τις νύχτες πέφτει για ύπνο και προσπαθεί να θυμηθεί μία ανάμνηση. Λες και τις μέρες δεν θα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αφού παίρνει πνοτικά, ρε! Τέλος πάντων, ο Μάικ φεύγει από τον σύμβουλο εργασίας και πηγαίνει στο σπίτι όπου βρίσκει ένα προειδοποιητικό σημείωμα από τις αρχές για χρέη, υποθέτω. Αποχαιρετά και την απλήρωτη ταντά της αδερφής του και πέφτει για ύπνο, μπας και θυμηθεί το συμβάν που λέγαμε. Μάλλον δεν το λέγαμε, τώρα θα το πούμε. Watch your brother, okay? Okay. Γυρίζει λοιπόν ο Μάικ μέσω των ονείρων του σε μια ανάμνηση όπου είχαν πάει για κάμπινγκ με τον μικρό του αδερφό και τους γονείς του, όπου τότε είχε γίνει αυτό. Κάποιος είχε απαγάγει τον μικρό του αδερφό σχεδόν μπροστά στα μάτια του και δεν θυμάται ποιος. Κρατήστε το όλο αυτό. Αλλά θέλω επίσης να κρατήσετε και το αεροπλανάκι που κρατούσε ο μικρός Γκάρετ στην αρχή του ονείρου. Και έτσι η ταινία δικαιολογεί και καλά ότι ο Μάικ στην αρχή της ταινίας ξυλοφορτώνει τον μπαμπά του παιδιού. Τι λες, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα όλο αυτό και είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όχι μωρέ, όχι μωρέ. Είσαι κακοπροαίρετος, δηλαδή. Μια σεναριακή έκπτωση έκαναν τα παιδιά μέσα εσύ. Να σου πω τώρα, δεν είσαι πραγματικός φαν άμα τα λες αυτά. Καρφώνεσαι. This
degenerate is who they entrust with the well-being of a mentally ill child. Α, τι γλυκιά θεία, ε! Όλοι, παιδιά, έχουμε μια τέτοια θεία. Όλοι έχουμε, όλοι! Το ξέρω πως και εσύ έχεις μια, παραδέξου το! Α, να είμαι κι εγώ, παιδιά, που μόλις έχω δει ολόκληρη την ταινία FNAF. Όχι, όχι, δεν είμαι αυτός που κλαίει, ο άλλος είμαι, ο Μεσαίος. Εντάξει, τώρα που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να έκλαψα και λίγο. I have really tried to play nice, I have. But I have to think about Abby now. Η θεία λοιπόν, η κακιά θεία, θέλει να πάρει την επιμέλεια της μικρής Abby από τον Mike, γιατί όπως μας λέει ο ίδιος ο Mike πιο μετά... She doesn't even care about Abby, all she wants is the monthly check from the state. Ωραία. Άρα κάτσε λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Για να ενδιαφέρεται τόσο πολύ η θεία για αυτό το μηνιαίο επίδομα που θα πάρει μέσω της επιμέλειας της μικρής, που είναι και πρόθυμη να φτάσει μέχρι και τα δικαστήρια, βασικά λίγο πιο μετά θα δούμε πως θα είναι πρόθυμη να διαπράξει μέχρι και έγκλημα για να πάρει αυτό το επίδομα, τότε πρέπει να μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό το μήνα. Αλλιώς, γιατί να θέλει να φορτωθεί ένα παιδί που δεν την ενδιαφέρει και όλα στις πλάτες της. Άρα, ο Mike πώς γίνεται να μην έχει λεφτά, αφού τώρα το παίρνει αυτό το επίδομα. Ρε μας κοροϊδεύετε! No judge in their right mind's ever gonna side with me. Did you find a job yet? That would be a good place to start. Αχ, στιγμές απελπισίας, κυρίες και κύριοι, απαιτούν και κινήσεις απελπισίας. Mr. Ragland, this is Mike. Yeah, I was just calling to see if that job that you offered was still available. Γι' αυτό και ο Mike σου λέει, θα δουλέψω νύχτες του Freddy και συγκεκριμένα 5 νύχτες. Όχι τίποτα άλλο, να έχει και νόημα ταμπέλα. Α, όχι. Η μουσικάρα αυτή είναι, παιδιά, από το τρέιλερ που είναι από τα παιχνίδια, έτσι. Πότε θα παίξει άμα δεν παίξει και τώρα. Την ξεχάσατε. Η δουλειά πάντως που έχει γίνει στον εικαστικό τομέα είναι εκπληκτική και με σεβασμό προς τα παιχνίδια αυτά, παιδιά, πρέπει να λέγονται. Το σκηνικό, το δωμάτιο με τις κάμερες, όπως και η πιτσαρία του Freddy, έχουν μεταφερθεί ιδανικά στη μεγάλη οθόνη. Ναι, ωραία, okay. Τώρα το πιασα ότι έπρεπε να γίνει αυτό το jump scare με τον Balloon Boy για το fan service, αλλά στο παιχνίδι που γίνεται κάτι παρόμοιο, παιδιά. Είναι παιχνίδι, δεν ζητάς και πολλές εξηγήσεις, απλά το τρως. Εδώ όμως είναι ταινία. Τι φάση, γιατί να τρομάξει ο Mike? Είναι απλά ένα κουκλάκι μέσα σε ένα φοριαμό. Κάτι τέτοια jump scares κάνουν κάτι αποτυχημένα video games και τα κάνουμε κατευθείαν uninstall. Και ο Mike πληρώνεται αυτή τη στιγμή, παιδιά, για να κοιμάται. Τι καλύτερο, όνειρο ζωής! Για κάποιον μπορεί να είναι αυτό το όνειρο ζωής του, για τον Mike πάλι είναι άλλο. What is this? That car. Did you see that car? Γιατί ξαφνικά στο όνειρό του εμφανίζονται κάτι άκυρα παιδάκια. Did you see who took my brother? Wait! No! Τα ρωτάει λοιπόν, μήπως έχει δει κανένα τον άδερφό μου, ρε παιδιά, και αυτοί αρχίζουν να τρέχουνε. Υπόπτη μου φαίνονται αυτοί. Για να δούμε τι... Α, κλασικά παιδιά όπως γίνεται πάντα στα όνειρα, πάνω στο καλό θα ξυπνήσεις. Hey. Hey Max. Hey, by the way, I do intend on paying you eventually. Ρε εσείς, γιατί δεν έχει λεφτά αυτός, θα μας εξηγήσει κάποιος. Αφού παίρνει το επίδομα, πού τα τρώει όλα τα λεφτά, στα υπνοτικά. Τέλος πάντων, μπορεί από σενάριο να μπάζει η ταινία από παντού, αλλά το marketing, κυρίες και κύριοι, μιλάμε, είναι για σεμινάριο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις όταν θες να διαφημίσεις την ταινία σου παγκοσμίως, αλλά δεν θέλεις ταυτόχρονα να χαλάσεις και πολλά λεφτά? You do realize that lunch is the most important meal of the day. Βάζουν να παίξουν μέσα στην ταινία σου διάσημους YouTubers και μετά κάνουν εκείνη τη δουλειά για εσένα. Πανέξυπνο! Για όσους δεν γνωρίζετε τώρα, αυτός είναι ο δημιουργός των καναλιών Film, Game και ό,τι άλλο έχει βγάλει, τέλος πάντων, Theory στο YouTube. Τον οποίο ειλικρινά εντυπωσιάζομαι που τον βλέπω εκτός σπιτιού. Νόμιζα πως τον είχαν κλειδωμένο μέσα σε ένα υγρό υπόγειο να γράφει θεωρίες για 4 κανάλια. You were about to tell me what a miserable failure you are. Hey, screw you, lady. Οπα! Η απλήρωτη Ντατά είναι τσιράκι της ακοράφας θείας, δηλαδή. We had a deal. Yeah, that you were gonna find me hard proof of criminal endangerment. Άρα η θεία είχε βάλει την Ντατά να προσέχει την Άμπι, μπας και βρει κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον του Μάικ για το δικαστήριο. Ρε τι θεία, φοβερή βίλεν, έτσι, δηλαδή από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Why don't we just kill him? Τι λέτε ρε, ποιο να σκοτώσετε, τι γίνεται, FNAF, βλέπουμε το Breaking Bad. Tempting, but no. Κοίτα ρε τη θεία! Μουλ μπράβο! Αναρωτιέμαι, παιδιά, πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος να δω πώς θα την χρησιμοποιήσει μετά η ταινία μας αυτή την πολύ κακιά θεία, γιατί την χτίζει και πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, προς το παρόν, δεν ακούω καμιά καλή ιδέα για να νικήσουμε τον Mike, παιδιά. Πάμε λίγο να πέφτουν ιδέες στο τραπέζι, για να ξυπνάμε! We toss the place. His job is to make sure nobody gets in. So,
we get in and we mess up the place good. Α, μάλιστα, αυτό είναι όντως ένα πολύ καλό σχέδιο. Πάνε, σπάνε το μαγαζί στη βάρδια του Μάικ και ο Μάικ χάνει τη δουλειά του. Κάτι που τα μεταξύ μας. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Αφού ο Γκασμάς όχι μόνο κοιμάται στη δουλειά του, αλλά κοιμάται και με ακουστικά. Πεντοζάλι να χορεύουν οι κλέφτες πίσω από την πλάτη του δηλαδή, χαμπάρι δεν θα πάρει. Ο Σάρουμαν τον Ούρουκ Χάι στρατό να έφτιαχνε από πίσω του, πάλι δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ναι, ναι, ο υπάλληλος της χρονιάς βλέπει πάλι το ίδιο όνειρο, πάλι βλέπει τα άκυρα παιδιά, με την μόνη διαφορά παιδιά πως εδώ πέρα. Ξυπνάει έχοντας ένα τραύμα στο χέρι που υποτίθεται όμως πως έγινε στο όνειρο. Ένα τραύμα που δεν το είδε εκείνος, αλλά η αστυνομία. You're bleeding, by the way. It's nasty. Ναι, ναι, παιδιά, δεν το ξέρετε. Η αστυνομία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το παρατημένο εδώ και 20 χρόνια Freddy's Fazbear Peach. Peach, τι είναι, πίτσα. Το περίεργο κοπελιά είναι ότι τον βλέπεις ξύπνιο. Can I help you, officer? Please, my name's Vanessa. Λέγει με Βανέσα. Μολ, μπράβο. Αυτή είναι αντιμετώπιση της αστυνομίας, ρε εσείς. Σπάει αμέσως ο πάγος, δηλαδή μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα στο όργανο. Τώρα ο Μάικ μέχρι και για ποτό τη βγάζει τη Βανέσα. Δεν μπορεί βέβαια γιατί κοιμάται βράδυ και δουλεύει βράδυ. You seem to really know your way around the place. Well, Freddy's is on my beat. I like to stay well informed. Ναι, εντάξει, ταινία. Το καταλάβαμε πως προφανώς και δεν είναι απλά μια αστυνομικός αυτή και γενικά να μην είναι δηλαδή αστυνομικός, εντύπωση δεν θα μου έκανε. Προφανώς θα υπάρξει plot twist στο τέλος που θα έχει κάποια σχέση με τον ιδιοκτήτη της πιτσαρίας. Κάνει μπαμ από άλλο πλανήτη αυτό. Και για να λέμε και την αλήθεια, δεν προσπαθούν να το κρύψουν κιόλας καθόλου. Ταινία για παιδάκια έχουν φτιάξει ούτως ή άλλως. Prepare to have your mind blown. Τι λένε τώρα υποτίθεται ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Best thing you've seen in your entire life. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είχα και εγώ στο μυαλό μου να σου πω. Καλά, πού το κατάλαβες ρε Μανέσα, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Αυτή η εικόνα παιδιά όμως, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ οικία. Τι μου θυμίζει ρε παιδί μου. Α, μα ίδιοι. Wanna dance? Τι να χορέψουνε, ρε εσείς αυτή εκεί πέρα έχει πάει για έλεγχο, πίψα για γκόμενο. Maybe some other time. Καλά, σίγουρα θα ξανατύχει, μωρέ, αφού δεν βλέπω να έχεις και κάτι καλύτερο να κάνεις. Τι είσαι τώρα, είσαι καμία αστυνομικός. Να πρέπει να φυλάς τον κοσμάκι, σιγά, η πιτσαρία του Φρέντι να ρε καλά, παιδιά. Και όλα τα άλλα. You said some kids went missing? Sure, back in the 80s. Άρα λοιπόν, η πιτσαρία αυτή έκλεισε γιατί ξεκίνησαν να εξαφανίζονται παιδιά μέσα από εκεί. Κρατήστε το. Some friendly advice, don't let this place get to you. Just do your job and you'll be fine. Χα, κοίτα να δεις, και εγώ το ίδιο θα σου έλεγα να κάνεις. It's showtime. As soon as he gets back, get the guys and meet me here. Τι? Τώρα θα μπει την πιτσαρία. I think I see a way in. Πω σχεδιάρα! Παιδιά, το σχέδιο για να διώξουν τον νυχτοφύλακα Μάικ από τη δουλειά του είναι να διαρρήξουν την πιτσαρία που δουλεύει τη μέρα. Ένα σενάριο γράφει που ήσασταν και πέντε υποτίθεται. Δηλαδή, όταν γράφατε το σενάριο, μεταξύ σας μιλούσατε. Maximum damage, minimum time. Αυτή ακριβώς, παιδιά, είναι η φράση που χαρακτηρίζει απόλυτα τις New Age ταινίες του Hollywood. Μέγιστη ζημιά, ελάχιστος χρόνος. Στο μαγαζί που έχει κλείσει από τα 80's, παιδιά, όπως είπε λίγο πριν η Βανέσα, τα μηχανήματά του έχουν ακόμη μέσα λεφτά. Δεν ξέρω αν είδατε την τσίκα που πέρασε από πίσω αθόρυβα. Μιλάμε πούπουλο το βήμα της, δεν ακούγεται τίποτα. Να το θυμάστε αυτό. Είναι αυτό που λέμε πάρε πούλο, τώρα θα σας πάρει αυτός. Μη φοβάσαι βρε, αμέσως θα τρομάξεις, θα σε μυρίσει θέλει. Και αυτή εδώ παιδιά είναι η πιο σωστή κατ' εμέ πάντα FNAF στιγμή. Ολόκληρη ταινία από εδώ και πέρα θα έπρεπε να κινηθεί σε αυτούς ακριβώς τους ρυθμούς. Να έχει αυτήν την αισθητική. Να βγάζει αυτό το vibe της κλειστοφοβίας, του σκοταδιού, του τρόμου, του θυράματος και του κυνηγού, της αίσθησης του λαβυρίνθου που δεν μπορείς να βγεις έξω εύκολα, όλα αυτά. Α, μπράβο, αυτό θα πει σωστή ταινία FNAF με όλα αυτά που προείπα και επιπλέον με βασικό συστατικό της να είναι οι σκηνές
μέσα από τις κάμερες παρακολούθησης. Έτσι δημιουργεί τον τρόμο το παιχνίδι, έτσι έπρεπε να γίνεται και εδώ. Αλλά όχι, παιδιά, όχι. Ό,τι είδατε, είδατε από πλάνο κάμερας παρακολούθησης, η ταινία τώρα πάει για άλλα. Που να σας υπενθυμίσω, όπως έχουν πει οι ίδιοι δημιουργοί της, είναι για τους φανς. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή με όλα αυτά που κάνετε, με κάνατε να ξεχάσω και ότι πήγα να σπάω στην πιτσαρία μέρα. Και δεν τελειώσαμε ακόμη, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Follow me. Hey! Come on. Hello. Ε, τι γίνεται τώρα, τι παιδάκι είναι αυτό που εμφανίστηκε από το πουθενά. Ναι, ωραία σκηνή, δεν λέω. Αλλά ποιο ήταν αυτό το παιδάκι? Γιατί ήταν έξω και έτρεχε και μιλούσε κανονικά και μετά ξαφνικά ήταν μέσα στη μηχανή? Πώς βρήκε τη δύναμη να τραβήξει πάνω ένα ολόκληρο άνθρωπο? Θα μας εξηγήσει κάποιος? Δεν μπορώ άλλο να βλέπω απλά να γίνονται πράγματα. Made a mess. Sorry. Α, ναι παιδιά, και δεν σας το πα, μέχρι εδώ ήταν η ταινία FNAF. Όχι, δεν τρελάθηκα, όχι, δεν κάνω λάθος, ξέρω ακριβώς τι λέω. Μέχρι εδώ ήταν. Από εδώ και πέρα οι δημιουργοί πήραν LSD και απλά πετούσαν μελάνι πάνω στο χαρτί. Hey. Vanessa. Hey, Mike. Α, τώρα πάει και στο σπίτι του αυτή. Ναι, τι έχουμε πάθει. Somebody broke into Freddy's. What happened? Recognize these? Ναι, είναι τα υπνοτικά που παίρνει. Αλλά αυτό πώς ακριβώς κολλάει με το ότι διέριξαν την πιτσαρία. Μέρα. Newsflash, if you're too whacked out to remember to lock a freaking door, accident or not, you're liable. Πού κολλάει το ότι παίρνει υπνοτικά χάπια με το ότι μπορεί να ξέχασε την πόρτα ξεκλείδωτη? Επίσης, ποια πόρτα ξέχασε ξεκλείδωτη, την κεντρική, αφού λίγο πριν μας έδειξε πως την κλείδωσε μπροστά στα μάτια σου? Yeah, sounds good. Και επίσης μας έδειξε πως οι άλλοι μπήκαν από μια γκαραζόπορτα. Πώς γίνεται να είναι αυτός υπεύθυνος? Μας έδειξε ποτέ κανένας ότι άφησε ξεκλείδωτη κάποια άλλη πόρτα ή αυτήν τη συγκεκριμένη γκαραζόπορτα ο Μάικ? Όχι. Άρα έτσι απλά το πετάμε και προχωράμε. Έτσι γίνω και εγώ ταινία, ρε παιδιά. It's called criminal negligence. You wouldn't understand. Well, then help me. Όχι, παιδιά, δεν είμαι καλά. Θα το πάθω το κεφαλικό, δεν θα το γλιτώσω. So I used to have a brother. And when I was about 12, he was taken. Μάλιστα, και ο Μάικ ήρθε η ώρα να κλαφτεί στη Βανέσα για να μην γράψει άσχημα πράγματα στην αναφορά της. Οπότε της λέει για την απαγωγή του αδερφού του, αλλά και για τη θεωρία με τα όνειρα. Ναι, αυτή δεν την ξεχάσαμε. So there's this theory that we can't forget things. Μάικ, πάντως να ξέρεις πως εγώ με δυσκολία θυμάμαι τι έφαγα σήμερα το μεσημέρι. Τώρα εσύ πώς θα θυμηθείς όλα αυτά που δεν θα θυμηθείς, δεν ξέρω. So every night I dream and I go back to that same memory and I search for details. Το λοιπόν, επιστρέφουμε στη θεωρία που λέει ο Μάικ, κυρίες και κύριοι. Πως κάθε βράδυ δηλαδή επιστρέφει στο ίδιο όνειρο για να βρει πληροφορίες. Και δεν είναι απλά, παιδιά, ότι δεν στέκει καθόλου αυτή η θεωρία, αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όσο απομακρύνεσαι χρονικά από μία ανάμνηση, τόσο το μυαλό σου την ντύνει με νέα πράγματα, με ψεύτικες λεπτομέρειες και σου την παρουσιάζει μπερδεμένη. Για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε. Πάντως δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα, παιδιά, να θυμηθεί κάτι ο Μάικ, και αν θυμηθεί, δεν θα είναι η αλήθεια. Αλλά αυτά παθαίνεις άμα δεν πας σε έναν γιατρό ειδικό να τον ρωτήσεις και να του ζητήσεις να σε βοηθήσει και να αποθέτεις ελπίδες σου σε ένα άκυρο βιβλίο που αγόρασες. Και φταίει. Καλά, τώρα πάει Μαξ, κυρίες και κύριοι, πάει. Την έφαγε ο Φρέντι. Άρα ο Μάικ αναγκάζεται να πάρει την μικρή Άμπι στη δουλειά. Οπότε και πρέπει να της δώσει κάποιες συμβουλές. I will work and you will sleep and under no circumstances are you gonna come out of my office. Μάλιστα, ο Μάικ θα δουλέψει. Έλα μόνο με αυτή τη βλακία πια. Λοιπόν, έλα να τελειώνουμε. Μικρή, πέσε για ύπνο, Μάικ πήγε να δουλέψει. Όχι ρε παιδιά, όχι, τα ανάποδα είπαμε, δηλαδή ένα πράγμα σας είπα να κάνετε, η μικρή για ύπνο και εσύ για δουλειά. That's two things. Α, να σου πω, δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο, Μάικ, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Παπί! Έλα βρε Μάικ, εντάξει, τι κάνεις έτσι, τι ανησυχείς, σιγά, τι είδες δηλαδή, τεράστιες κούκλες ρομπότ που κουνιούνται από μόνος τους. Α, ναι, αυτό ακριβώς είδε, είπε. Τρέχα. Ready. This is my brother, Mike. Ah, thanks for that, ideas. Καλούλικα είναι. This is Bonnie, Foxy, and Chica. Everyone, this is Mike. Ναι, χαρήκαμε όλοι πολύ. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά? There's someone here, there's gotta be somebody controlling them, right? I mean... Όχι, Mike, παλικάρι μου, όχι. Μακάρι, μακάρι να ήταν αυτό. Είναι πολύ χειρότερο, περίμενε. They really like pictures. Had a lot of fun tonight. Τι γλυκούλικα, μωρέ. Δρόμο, ρε. Πάρ' το δρόμο. Bye.
Λοιπόν, και ο Μακ, κυρίες και κύριοι, που είδε όλο αυτό να γίνεται μπροστά στα μάτια του, είδε δηλαδή 4 τεράστιες κούκλες ρομπότ να κινούνται από μόνες τους, αποφασίζει πως είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ξαναπάει τη μικρή του αδερφή εκεί. Never tell you anything about the man driving that car. No, I can ask. Και την πάει ξανά, κυρίες και κύριοι, για να τους ρωτήσει το ποιος απήγαγε τον αδερφό του, τον Γκάρετ. Τι έγινε, τι πάθατε, γιατί με κοιτάτε έτσι. Νέσσας here. Yeah. Α, τώρα αστυνομική να είναι στην πιτσαρία και πριν από τον εργαζόμενο. Βρελές! Να έχει κάποια σχέση με την πιτσαρία. Ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Τι, φαντάσματα παιδιών στοιχιώνουν τεράστια ρομπότ. Φαντάσματα! Και τι κάνετε ακόμη εκεί μέσα, ρε, σκόδι να φύγετε. Needs to be big so we can all fit inside. Με ποιους να χωράτε όλοι μέσα, με τα γιγάντια στοιχειωμένα ρομπότ, είμαστε με τα καλά μας! I think we could use the tables for the fort. Όπου δεν αντέχω άλλο, πρέπει να πάρω ρεμιστικό. Μάικ, πώς είσαι, κανένα υπνοτικό διαθέσιμο να πάρω? Ναι, τι να πω, μάλλον εγώ δεν θα έχω καταλάβει κάτι καλά. I like it in here. Me too. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη. Εγώ έχω μάθει από τα παιχνίδια πως αυτές οι κούκλες, αυτά τα animatronics δηλαδή, είναι η κακή της υπόθεσης. Εδώ γιατί τους έχουν μετατρέψει σε Baymax? Έλα Χριστέ και Παναγία. Όσο αυτοί τραγουδάνε και χορεύουν όμως, να σας πω πως τα animatronics που εμφανίζονται στην ταινία, παιδιά, φτιάχτηκαν όντως και μάλιστα εις διπλούν. Δύο στολές για κάθε έναν χαρακτήρα. Μία που κάποιος ηθοποιός θα την φοράει και θα υποδύεται το ρομπότ, και μία κανονικό ρομπότ. Εκτός φυσικά από τον Foxy που δεν γινόταν να τον κάνει κάποιος ηθοποιός λόγω των ποδιών του. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό λόγω του ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Jim Henson's Creature Shop. Τους μάστερ δηλαδή του είδους. Χίλια μπράβο πραγματικά για αυτό, αλλά για τα υπόλοιπα όμως. Just go home, Mike. Take care of your sister. Ναι, εντάξει, εσύ πότε θα ξεκουμπιστείς όμως από εκεί πέρα? Παιδιά, η εγκληματικότητα στην περιοχή πρέπει να έχει τυπήσει κόκκινο, αφού η τύπισσα δεν ξεκουμπίζεται ποτέ από εκεί πέρα. Κάθε βράδυ είναι στο Freddy. What are you so afraid of? In the storage room, I saw your eyes, you were terrified. Μήπως φοβάται τα 4 τεράστια στοιχειωμένα ρομπότ? Λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Επίσης ρε παιδιά, τώρα θα τρελαθώ πάλι. Οι τύποι μόλις ανακάλυψαν 4 στοιχειωμένα ρομπότ μέσα σε μια πιτσαρία και συμπεριφέρονται σαν να βγήκαν ποντίκια. Βασικά, αν έβλεπαν ποντίκια, πιο πολύ φοβισμένοι θα έδειχναν. You can do whatever you want with your own life, but if you ever bring Abby back here again, I will shoot you. Όπα, όπα ρε κοπελιά, όπα, αγρίψε αυτή. Εντάξει, ας το έλεγες εξ αρχής να μην την φέρει την Άμπη εκεί πέρα. Γιατί δεν κοιτάς την θετική πλευρά του πράγματος, πως είναι η πρώτη φορά που δεν κοιμήθηκε στη βάρδια του ο Μάικ. Well, there's my favorite little girl. What did you do? Τι έκανε ρε Άμπη, τι να κάνει δηλαδή, αφού η babysitter είδε τον Φρέντι ανάποδα και η αστυνομική να θα τον πυροβολήσει αν ξαναπάς εκεί πέρα. Αν και ήδη είναι πυροβολημένος. Έφερε εκεί πέρα τη θεία σου να σε προσέχει για να πάει να κοιμηθεί. Για να πάει στη δουλειά. Well, Mike, there's a larger conversation that needs to happen here. Από, άρα, επιτέλους η main villain μπαίνει μέσα στη φάση, κυρίες και κύριοι. Η θεία αυτή τη στιγμή μένει μόνη της στο σπίτι με την Άμπη. Μιλάμε, θα γίνει χαμός τώρα. Ή και όχι. You said we could have anything we wanted. We want Abby. Ο μικρός ξανθομπάμπορας εδώ πέρα λοιπόν εμφανίζει μια ψευδή ανάμνηση στον Mike και του λέει: κοίτα αδερφέ, να σε κάνουμε να θυμηθείς, δεν πρόκειται να μην γελιόμαστε, φαντάζομαι μας το κειμέντιο. Άμα θες όμως, έχω φοβερή νέα ανάμνηση στεφαρίκη, έτσι, στην οποία δεν απαγάγει κανείς κανέναν. Τι λες? Καλό φαίνεται, αλλά πώς θα στοιχείς το μαλλί, τι πρέπει να σου δώσω? Κάτσε να σκεφτώ, του λέει. Θέλουμε την Άμπη. Okay. Yes. Α, το έξερε παιδιά, τι ωραία. Τι λες βρε πετόφλακα, πας καλά. Τελικά, να θυμηθείς ή να ξεχάσεις? Τι είναι αυτά που λες, ξύπνα. Όχι, όχι, ξανακοιμήσου, ξύπνησε σε άλλη ταινία ρε αυτός. Ναι, ρε παιδιά, μόλις τώρα ο Μάικ είδε την ταντά του παιδιού του μέσα στο μπαγαζί που δουλεύει νεκρή. Θα πει κάτι, βάλτε τον, κάτι να πει, το όνομά της, τι γίνεται εδώ πέρα, λίγο κάτι. Α, όχι, τίποτα, εντάξει, κομπλέ ρε παιδιά, άντε να τελειώσουμε να πάμε σπίτια μας. Πάει ο Μάικ, παιδιά. Θα κοιμηθεί μια και καλή τώρα. Τώρα τι έγινε, πέθανε, δεν πέθανε? Abby, you can't stay in there forever, you know. Πω πω, μιλάμε χαμός, γίνεται με τη θεία, μπράβο!
Ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται, τα animatronics τηλεμεταφέρονται κιόλας. Freddy? Οπα, έχει πάρει σασί ο Freddy, η Abby. Δεν βλέπω να φτάνει στην πιτσαρία. Not Freddy, they're all waiting for you. Γιατί εμφανίζονται κανονικά τα παιδάκια στην ταινία, γιατί? Αφού είναι φαντάσματα, είπαμε, που έχουν στοιχείο στα animatronics. Εάν μπορούν να έχουν φυσική μορφή από μόνα τους, ποιος ο λόγος να στοιχειώσουν animatronics? Υπάρχει απάντηση, παιδιά, σε αυτό, έτσι. Υπάρχει. Περιμένετε, θα αργήσει λίγο η ταινία, αλλά θα μας τη δώσει. Αλλά ρε, παιδιά, η θεία που είναι, ο μεγάλος, ο βίλεν, αυτή που χτίζεται τόση ώρα, πού διέλο είναι? Sylvia Jane. She fell asleep. Τι! Όντως τώρα! Τη θεία που τόση ώρα η ταινία μας τις έτερε σαν την απόλυτη κακιά που θέλει να πάρει τη μικρή. Γι' αυτό και ο Μάικ τα κάνει όλα αυτά που κάνει. Τώρα την ξεπετάνε με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας απλά τα πόδια της, υπονοώντας ότι πέθανε. Τότε γιατί τις έτερετε τόση ώρα? Να σας πω εγώ μια καλύτερη ιδέα γρήγορα. Η απόλυτη κακιά θεία στο τέλος, την ώρα δηλαδή που θα απειλούταν η ανιψιά της, θα προσπαθούσε να την προστατεύσει και θα την σκότωνε ο... σαν κατεμένος Φρέντι. Ή όποιος διάλογος τέλος πάντων είναι αυτός που πήγε εκεί πέρα, τον οποίο, παιδιά, δεν μας τον λένε, γιατί αυτή η ταινία δεν θέλω να το ξεχνάμε, αλλά είναι για τους φανς, βέβαια. How do we get there? Πολύ ωραία ερώτηση, μικρή μου Άμπι. What the... Ναι, αφού είδαμε τα animatronics να τραγουδάνε, να χορεύουν, να χτίζουν σπιτάκια, ήρθε η ώρα να τα δούμε να μπαίνουν μέσα και σε ταξί. Και η αντίδραση του YouTuber ταξιτζή, παιδιά, είναι αυτή. Not cool. Why do I always get the weirdos? Αυτός τώρα μόλις είδε ένα τεράστιο ρομπότ να μπαίνει μέσα στο ταξί του, έτσι. Εγώ απλά το λέω. Where are we? Police supply outpost. Found you and you're badly hurt. Άντε, μπράβο ρε παιδιά, ένα βάρος μου φύγε. Ο Μάικ εσείς, είναι ζωντανός. Όπου τον έσωσε πια άλλη η αστυνομικός Βανέσα, που κάτι μου λέει, ακόμα δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έχει κάποια σχέση με αυτή την πιτσάρια, ε. Λίγο ακόμα και θα πιστώ. It's not just their ghosts that are inside of those machines. It's their bodies. Τι? Τότε, συγγνώμη που το λέω, αλλά εάν τα animatronics έχουν μέσα τα πτώματα των παιδιών, αυτή η πιτσαρία θα έπρεπε να ζέχνει σαν σπίτι από το Walking Dead. In the 80s, when those kids went missing, the man who took them, he was a very bad man. Αυτός που λέει εδώ πέρα η Βανέσα, κυρίες και κύριοι, είναι και αυτός που σκότωσε τα παιδιά και έκρυψε τα πτώματά τους, λέει, μέσα στα animatronics, γιατί όπως λέει η ίδια, γιατί να ψάξεις κανένας εκεί πέρα. Πήγε δηλαδή η αστυνομία εκεί πέρα στην πιτσαρία, της βρώμησε πτώμα και λέει, ρε εσείς, πάλι ξεχάσατε το σαλάμι έξω από το ψυγείο, τα λίμπια, μας έβαγε μπόχα. You need to tell me who he is. He's my father. Πω, παιδιά! Το περίμενε κανένας αυτό! Το περίμενε! Μα με είχε πείσει τόσο πολύ αυτή η ταινία ότι η Βανέσα δεν είχε καμία σχέση με την πιτσαρία. Δηλαδή, αν ακούσατε ένα μπαμ, ήμουν εγώ που έπεσα από τα σύννεφα. Και αν προσέξετε εδώ πέρα τη φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, θα δείτε πως η μικρή Βανέσα κρατάει ένα μικρό αεροπλανάκι στο χέρι, όπως αυτό που κρατούσε και ο μικρός αδερφός του Μάικ στο όνειρο που βλέπει ξανά και ξανά. Πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτή που συνδέει απευθείας και τις δύο ιστορίες. Αλλά έρχομαι πάλι εγώ τώρα και ρωτάω. Ο Αύτον απήγαγε τελικά τον μικρό Γκάρετ, έτσι, και τον σκότωσε, όπως αναφέρεται εδώ πέρα. Ή όπως θα αναφερθεί πιο μετά. Οπότε δεν θα έπρεπε να είναι και αυτό σε κάποιο animatronic? Πού είναι λοιπόν? Tell me how to save my sister! Εντάξει, πες στο διάλογο, μη φωνάζεις, θα σου πούμε. Electricity. Electricity is the key. It won't do permanent damage, but it'll mess with the animatronic circuitry. Η Βανέσα λοιπόν δείχνει στον Μάικ διάφορα όπλα αντιμετώπισης των animatronics και του δίνει και το περιπολικό για να πάει... You need to avoid the front entrance. Για να πάει στην πιτσαρία, βρε! Πού αλλού! Βέβαια, στον Μάικ δεν έχει πει κανένας πως η μικρή του αδελφή είναι στην πιτσαρία, έτσι. Εκείνος στο σπίτι την άφησε. Αλλά έχει προαίσθημα ο άνθρωπος, δηλαδή μου. Τι θέλετε τώρα, περίεργοι! Αφού είπαμε ότι αυτή η ταινία είναι φτιαγμένη για τους φανς των παιχνιδιών! Δεν ξέρετε εσείς, άσχετοι! Ω, ναι, ρε παιδιά, άντε, μπράβο να ξεκινήσει πάλι το τρομακτικό κομμάτι της ταινίας, να γουστάρουμε, άντε! Α, αυτό ήτανε. Αυτά είναι τα μεγάλα φόβητρα του franchise. Μάλιστα. Καλά, τουλάχιστον έχει μείνει η τσίκα. Έχουμε ακόμη ελπίδα. Α, πάει και αυτή. Πάντως, τώρα η τσίκα μια χαρά θόρυβο έκανε όσο περπατούσε. Πριν λίγα λεπτά όμως ήταν πούπουλο. Ωπα. Αυτός, ναι, είναι όντως τρομακτικός. Ωπα πάλι! Και αυτός είναι τρομακτικός. Foxy. Τι
Τι φόξη ρε Άμπι, τι φόξη! Τον λυπήθηκες τώρα αφού λίγο πριν κρυβόσουν για να μην σε κάνει παριζάκι. Drop the knife. All for temper tantrums, are we, Vanessa? Μη μου πεις, άρα ο μπαμπάς της Βανέσα είναι... I'm not kidding, Dad. Εντάξει, μιλάμε τώρα, τα έχω δει όλα. Άλλη μια ανατροπή, κυρίες και κύριοι, που δεν περίμενε κανένας. Αλλά όπως πάντα, εγώ θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, William Afton δηλαδή, σκότωνε παιδάκια. Αυτό το καταλάβαμε. Ο λόγος όμως που σκότωνε αυτά τα παιδάκια, ποιος είναι? Ότι απλά είναι κακός και σκοτώνει παιδάκια? Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από όλες αυτές τις πράξεις του? You had one job. Keep him in the dark and kill him if he got too close. Αχ! Αχ, αχ, μη μου πεις, μη μου πεις ότι... That's two jobs. Κόλπα για σεμινάριο, κυρίες και κύριοι. Ποιο Top Gun Maverick και ideas τώρα, εδώ είναι όλη η φάση. What have you done? Σε γλέντησε η μικρή, αυτό έκανε αυτόν. Γιατί εάν εσύ ξέρεις να φτιάξει animatronics, εκείνη ξέρει να ζωγραφίζει. They can see you now. Τι μπορεί να έκανε ρε αυτόν, αυτό που έχεις κάνει και εσύ έκανε, τους έδειξε την αλήθεια. Τι έπαθε ρε, έπαθε και αυτός αμνησία. Αλλά εντάξει, πες στο γέλο, μην αγχώνεσαι, γιατί απλά πήγαινε, τράβα την φωτογραφία από τον τοίχο και θα είσαι πέρα, θα ξαναξεχάσουν αυτοί, οπότε τα, δεν είναι και δύσκολο. Look at you. Look at the nasty thing that you have become. I made you. Α, όχι παιδιά, εντάξει, προτιμάει να κάτσει εκεί πέρα και να τους τα ψάλει, γιατί είναι καλύτερος αυτός, αυτή είναι μικρή, αυτός τους δημιούργησε. Και κάπως έτσι, παιδιά, τελειώνει ο William Afton. Ο κακός που τον είδαμε έμεινε 2 λεπτά στην ταινία. Και όσο επικά μπήκε, έτσι επικά θα φύγει κιόλας, κυρίες και κύριοι, γιατί τελειώνει με την ιστορική φράση που μας έχει σετάρει, εννοείται, η ταινία από πριν και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. I always come back. Τι, τι με κοιτάς? Όχι, πρώτη φορά την ακούσα αυτή τη φράση. Αφού είσαι άσχετος, δεν ξέρεις, δεν είσαι φαν. Αν ήσουν φαν, θα ήξερες. Συγγνώμη τώρα, η ταινία τι είναι, υποχρεωμένη να σετάρει ξανά σωστά τον κόσμο, τους χαρακτήρες και τα λεγόμενά τους? Σιγά, τα λεφτά μας να πάρουμε και καλά είμαστε, βρε. Μου φαίνεται δεν πρέπει να είσαι φαν. Ούτε η ταινία είναι, βέβαια. Όχι May, με you. Όχι, αλλά άμα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιες ταινίες, σίγουρα θα γίνουμε σαν τα παιδάκια στα animatronics, δεν την γλιτώνουμε. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι... τι γίνεται, ακόμη ψοφάει αυτός? Τι θα γίνει ρε μαν, θα ψοφείς να τελειώνουμε? Game over. Άνα, γεια σου, επιτέλους παιδιά, τελείως. Α, να ρε παιδιά, η μουσικούλα από το τρέιλερ, τι θυμήθηκαν στους τίτλους τέλους, κάτι είναι γι' αυτό. Τι νόημα έχει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Άι στο διάλο. Και αυτή ήταν επιτέλους η ταινία 5 νύχτες του Φρέντι, που ευτυχώς ήταν 5 οι νύχτες. Πάλι καλά, γιατί τους είχε ικανούς να το λούσουν και εκεί πέρα. Μια ταινία, κυρίες και κύριοι, που τελείωσε και σου άφησε μόνο ερωτηματικά. Δεν απάντησε απολύτως τίποτα. Τίποτα, ρε. Μιλάμε τώρα για κατόρθωμα. Ποιος είναι πραγματικά ο William Afton? Γιατί σκότωνε παιδιά? Πώς έκανε τα παιδάκια να ξεχάσουν τις αναμνήσεις τους? Πώς φυλάκισε τα σώματά τους μέσα στα animatronics? Πώς δεν βρώμησαν τα σώματά τους που φυλάκισε μέσα στα animatronics? Οπότε πώς δεν τα βρήκε η αστυνομία? Η Βανέσα τελικά ήταν όντως αστυνομικός? Όλο αυτό με τα όνειρα του Mike τόση ώρα, γιατί το βλέπαμε, εφόσον δεν κατέληξε πουθενά ουσιαστικά? Πού είναι ο animatronic Garrett? Γιατί είπε πάντα επιστρέφω Afton, ενώ ποτέ δεν είχε σετάρει οτιδήποτε τέτοιο η ταινία που να δικαιολογεί και να δίνει νόημα σε αυτή τη φράση? Και μην μου λέτε, σας παρακαλώ, πως θα τα σετάρει όλα στο επόμενο, γιατί δεν θα τα σετάρει, 1000% σας το λέω εγώ. Αντιθέτως, θα γεννήσει και άλλες τόσες απορίες. Ούτε μπορώ να ακούω, σας παρακαλώ επίσης, ότι είναι έτσι γιατί στηρίζεται σε θεωρίες η ιστορία και δεν υπάρχει μια κανονική ιστορία. Είναι ταινία. Και μια ταινία πρέπει να έχει σενάριο που να στέκει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Ταινία λέει για τους fans. Αυτή, παιδιά, είναι η καραμέλα όταν ξέρει κάποιος ότι αυτό που έχει φτιάξει είναι μια μπούρδα και μισή. Παίξτε ή διαβάστε FNAF, θα περάσετε 100.000 φορές καλύτερα.
Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν για να σας πω εγώ για την ταινία FNAF. Θέλω όπως πάντα να ακούσω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για να κάνουμε κουβεντούλα. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν σου αρέσει αυτή η φάτσα και θες να τη βλέπεις και σε άλλα social media, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε γιατί καθώς φαίνεται μπορεί να τηλεμεταφερθεί ανά πάσα στιγμή ο Φρέτσος στο σπίτι σας, έτσι. Φιλούμπες!